με πάσχουν από Μεσογειακή, μετακίζουμε στο Γεννηματά και θα ήθελα να δηλώσω και εγώ την μέρη της συμπαράστασης του συμπάσχου, του γονείς, του γιατρού, του νοσηλευτές, του Αγίου Σοφία και να ανακοινώσω ένα καινούριο σύλλογο που φτιάχνουμε στο Γεννηματά και τώρα έχουμε εκλογές τις επόμενες μέρες και θέλω να είμαστε μαζί σε όλα αυτά τα προβλήματα γιατί είναι όλα κοινά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τον αγώνα, από την κινητοποίηση και να είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε κοινό πρόβλημα, δεν διαφέρουμε σε τίποτα και είμαστε απέναντι σε όλους αυτούς που μας πολεμάνε στην κυριολεξία. Θέλουμε να ζήσουμε και θέλουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Ο Σύλλογος συνταζόμαστε πλήρως με όλα τα αιτήματά σας. Έχουμε ζήσει αυτή την αγωνία. Αυτά τα κέρια αιτήματα, τα κέρια δικαιώματα που είπε και ο κύριος Ψημένος, το αίτημα για τη ζωή και την κοινωνική ανάπτυξη, έχουμε και εμείς τα ίδια για τα παιδιά μας, γιατί ξέρετε οι καρδιοπάθειες πόσο σοβαρό θέμα είναι και ο κίνδυνος παραμονεύει στο επόμενο λεπτό. Και σε εμάς οι καθυστερήσεις έχουν σοβαρότατες συνέπειες, πολλές φορές θανάσιμες. Και το ίδιο είπαμε και εμείς τους ηθήνοντες. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Και το κάναμε. Το κάναμε τον πόλεμο μαζί τους. Μπορεί να μην καταφέραμε τα πάντα, αλλά τρέψαμε δύο φορές το κλείσιμο του μοναδικού παιδοκαρδιοχειρουργικού κέντρου που υπάρχει στην Ελλάδα, χωρίς να έχουμε καμία δύναμη μαζί μας, παρά την αλήθεια και το συμφέρον των παιδιών μας. Έχουμε συνέχεια στο πρόβλημα της υπολειτουργίας, συνεχίζουμε τον αγώνα, σας καταλαβαίνουμε λοιπόν απολύτως σε αυτό που κάνετε και επιβεβαιώνουμε ότι είναι ο μόνος δρόμος για να καταφέρουμε πράγματα και να συμπληρώσουμε και το εξής. Έχει τύχει να αναπτυχθούν και σε εμάς χειρουργία λόγω έλλειψης αίματος και αναρωτιόμαστε γιατί αυτό δεν συμβαίνει ποτέ στα ιδιωτικά. Γιατί στα ιδιωτικά βρίσκουν πάντοτε αίμα και εμείς εδώ το ζητάμε σαν ζητιά για τα παιδιά μας. Νομίζω είναι θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Ένας άνθρωπος που χρειάζεται αίμα και δεν το βρίσκει είναι σαν έναν άνθρωπο που του βάζει ένα μαξιλάρι στη μύτη και στο στόμα και του κόβει τον αέρα που δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Και αν είναι συγκλονιστικό και εγκληματικό να πνίγει έναν άνθρωπο και να του κόβει το οξυγόνο, αντίστοιχα εγκληματική είναι και η συμπεριφορά αυτή τη πολιτεία απέναντι στου χρονίως πάσχοντες, στου συνανθρώπου μα με ανεμία, με μεσογειακή ανεμία, που δεν βρίσκουν αίμα για να μετακιστούν στην ώρα του. Προσωπικά και σαν άνθρωπο και σαν γιατρό, αλλά νομίζω εκφράζω και όλους τους συναδέλφους, αυτό με συγκλονίζει. Και με τέτοια αισθήματα απευθύνω τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που δίνεται σήμερα και με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, αλλά όλα αυτά τα χρόνια που παλεύετε και που θα συνεχίσουμε μαζί να είμαστε και το επόμενο διάστημα, γιατί πρέπει επιτέλους αυτή η εγκληματική πολιτική που θεωρεί το αίμα, αυτό το ύψιστο αγαθό και αυτή την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης στους ανθρώπους που το χρειάζονται, αντικείμενο εμπορευματοποίησης, αντικείμενο, όπως να το πω, πολυτέλειας. Δεν είναι πολυτέλεια το αίμα, είναι ανάγκη, δεν είναι κόστος η ανθρώπινη ζωή, δεν είναι ακριβές οι θεραπείες για μια αρρώστια, είναι αναγκαίες οι θεραπείες για να γίνει καλά ένας άνθρωπος άρρωστος. Δεν μπορεί να μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους οι θεραπείες, τα φάρμακα, τα αναλώσιμα. Δεν μπορεί να ακούμε σήμερα το 2023 που η Ελλάδα έγινε Ελλάδα 2.0 και πέφτουν χρήματα κρουνιδών από το Ταμείο Ανάκαμψης ότι οι ανασφάλιστοι πληρώνουν με έρανο τα αναλώσιμα ή ότι αντί για φαγητό δίνουν ένα τόστ, ξέρω εγώ, και όποτε το δίνουν. Πραγματικά, δεν ξέρω, ξεπέρασε τη φαντασία και ό,τι είχα σκεφτεί στο μυαλό μου για αυτή την κατάσταση η σημερινή συζήτηση. Θέλω να σας πω ότι όλοι οι νοσοκομιακοί γιατροί είμαστε δίπλα σας. Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομιακών γιατρών που εργάζεται πραγματικά υπό αντίξωες συνθήκες σήμερα έχει μάθει και θα συνεχίσει να το κάνει να κοιτάει τους ασθενείς και τους συγγενείς τους στα μάτια και όχι στην τσέπη.
Αυτοί είναι σήμερα οι γιατροί. Οι υπόλοιποι είναι μια θλιβερή μειονότητα που πιστεύω σιγά σιγά θα εξαλειφθεί, γιατί όσο δυσκολεύει και η κατάσταση, ούτε αυτοί θα μείνουν. Όσοι μένουμε και υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σύστημα υγείας, το κάνουμε γιατί πραγματικά αγαπάμε τον άνθρωπο. Όποιος δεν αγαπάει τον άνθρωπο σήμερα, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Και πραγματικά αυτή η τεράστια αντίφαση, απ' τη μία να υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται αίμα, και απ' την άλλη να χύνεται άδικα αίμα ακόμα και αθώων παιδιών λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, διότι ο υπεριαλισμός έχει ξεπεράσει πια και τον ίδιο τον εαυτό στο όνομα συμφερόντων, να ισοπεδώνονται χώρες, να σκοτώνονται λαοί. Αυτό το πράγμα πραγματικά μας συγκλονίζει όλους. Σας μεταφέρω ένα μήνυμα αγώνα, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είπατε κι εσείς ότι μόνο με αγώνες μπορούμε να προχωρήσουμε. Ό,τι κατακτήσατε και ό,τι κατέκτησε ο λαός μας σήμερα, ακόμη και σε αυτά τα βασικά ζητήματα της υγείας, είναι αποτέλεσμα μεγάλου αιματηρού αγώνα όλων αυτών των χρόνων. Θα τον δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα. Δεν αρκεί λοιπόν να διαπιστώνουμε και να περιγράφουμε τα προβλήματα στις μονάδες μεσογειακής αναιμίας, που βεβαίως αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν μόνο στο παιδό Αγία Σοφία. Κάποιοι ενοχλήθηκαν, να ξέρετε, πάρα πολύ για αυτή εδώ σήμερα τη συνέντευξη τύπου, γιατί στο παιδό, γιατί εκεί, αφού αυτά υπάρχουν και αλλού. Και βέβαια είπα το λογικό ότι κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Ίσως εδώ, επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλη, είναι δύο τα τμήματα, παιδιατρική, πανεπιστημιακή, έχει πάρα πολλούς πάσχοντες. Βρέφη, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Επίσης, επειδή πάντα λέμε για τα προβλήματα και τα τελευταία χρόνια, μπαίνει πολύ το θέμα του ΕΚΕΑ, ότι δηλαδή η λύση, έχουμε βρει τη λύση, τέλος πάντων εμείς. Η λύση είναι η κεντρική διαχείριση του αίματος, που βεβαίως δεν διαφωνεί κανείς αυτό, και οι επιστήμονες νομίζω συμφωνούν σε αυτό, ότι πρέπει να είναι κεντρικός ο σχεδιασμός, η συλλογή και η διάθεση, απλώς για να ξέρουμε κιόλας και τι μας γίνεται. Να σας πω λοιπόν ότι το ΕΚΕΑ δημιουργήθηκε το 2005. Ο οργανισμό έφτιαξε το 2017. Θέση επιστημονικού διευθυντή απέκτησε το 2019. Λοιπόν, εμείς δεν διαφωνούμε στην κεντρική διαχείριση του αίματος. Κανένας δεν διαφωνεί. Το πρόβλημα είναι ότι διαπιστώνουμε τα προβλήματα. Βρήκαμε τη λύση, έχουμε, μετά από τόσα τέλος πάντων χρόνια, έχουμε πρόβλημα όμως στην υλοποίηση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάποιοι δεν θέλουν να υλοποιήσουν αυτό που λένε. Άρα, απευθυνόμενοι λοιπόν στους συμπάσχοντες και στις οικογένειές τους. Επειδή τα προβλήματα τα έχουμε διαπιστώσει, τα γνωρίζουμε, επειδή βλέπουμε με τα τρία μνημόνια μετά τον COVID ότι η ατομική ευθύνη κλείθηκε σε όλους τις πτώσεις. Το νέο ΕΣΥ που προσπαθούν, που έχουν θεσμοθετήσει στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προσλήψεις δεν γίνονται. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνει ελάχιστες. Και αυτές, παρόλο που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι επικουρικές. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο, μας το λένε ανοιχτά, δεν το κρύβουν, το λένε ξεκάθαρο αυτό. Και επειδή ο ιδιωτικός τομέας έχει μπει στα νοσοκομεία, και αυτό το λένε ανοιχτά και καθαρά, το αντιμετωπίζουμε εκεί, οι ανασφάλιστοι. Το αντιμετωπίζουμε εμείς που είμαστε ασφαλισμένοι, για διάφορες εξειδικευμένες εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε, πληρώνουμε συμμετοχές. Πρέπει να είσαι 80% ή 100% παράλληλος δηλαδή, για να σου πούμε ότι εντάξει, και εσένα θα το καλύψει το κράτος. Άρα, πρέπει, ναι, λέω ότι σε πάω κάποιοι, γιατί αυτά τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας. Υπάρχει ότι κλείνουμε εμένα, τους πάω λέει το ΚΕΠΑ,
Στο μεταξύ, εμείς στην τσάντα πρέπει να έχουμε πρώτα το κεφά, μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άρα, οι πάσχοντες πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά, να μιλάμε πια για τις αιτίες των προβλημάτων και όχι να διαπιστώνουμε τα προβλήματα. Και από εδώ και πέρα θέλει δράση. Σας είπα ότι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ αναστάτωσε πάρα πολύ κόσμο. Φανταστείτε να ακολουθήσουν κι άλλες δράσεις. Και πρέπει να τους θυμίζουμε την παρουσία μας συνεχώς. Έχει πιο σημαντικά πράγματα από την υγεία του λαού. Ο καθένας με τις προτεραιότητές του. Εμείς η προτεραιότητά μας είναι η υγεία μας. Και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Η υγεία είναι αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα, δεν πουλιέται. Και εμείς δεν αγοράζουμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί πολύ απλά η πραγματικότητα έχει δείξει ότι το θέμα της υπομετάγγισης είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά που υπόθηκαν και από όλους εδώ οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εργασία τους και τις σπουδές τους, γιατί πραγματικά υποφέρουν από σοβαρή κόπωση και αδυναμία. Είναι απαράδεκτο να κινδυνεύουν οι πάσχοντες από καρδιολογικά προβλήματα, από οστικές αλλοιώσεις, σοβαρά δυνατή ζητήματα για την υγεία, ακόμα και να κινδυνεύει η ίδια τους η ζωή. Και είναι ανεπίτρεπτο για ένα παιδί να μην μπορεί να πάει σχολείο γιατί υπομεταγγίστηκε, γιατί πήρε το 1/3 του αίματος που είναι ασφαλές για την επιβίωσή του και να πονάει σε όλο το σώμα. Όλα αυτά βέβαια τα ζητήματα χρειάζονται και μια απάντηση. Χρειάζεται λοιπόν να δοθεί απάντηση στην επιλογή του κράτους, γιατί για επιλογή πρόκειται. Να αδρανεί μπροστά στην ανεπάρκεια αίματος, μπροστά στις υπολοιπωμένες μονάδες μεσογειακής ανεμίας και αιμορροσίας, μπροστά στα ανύπαρκτα ή χαλασμένα μηχανήματα, στην έλλειψη αναλώσιμων, στην μη κάλυψη των μη ασφαλισμένων πασχόντων. Τη στιγμή που το ίδιο το κράτος επιλέγει πάλι να χαρίζει τα εκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματίες, στους εφοπλιστές και στο θέμα της υγείας στους μεγάλους επιχειρηματίες και σε όλους τους άλλους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, για να απαιτήσουμε μαζί τμήμα αιμοδοσίας και μονάδα μεσογειακής ανεμίας με επαρκές μόνιμο προσωπικό, γιατί όπως πολύ σωστά υπόθηκε, δεν πρόκειται για εποχική ανάγκη. Μέτρα από το κράτος για να εξασφαλιστεί η επάρκεια του αίματος να καλύπτονται πλήρως για ασφάλιστοι πάσχοντες. Το πρόβλημα της υπομετάγγισης είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην υγεία και αποτελεί ακόμα μια πλευρά της συνολικής επιλογής των κυβερνήσεων να θεωρούν τις ανάγκες των πολλών ως κόστος και να τις αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Γι' αυτό στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας πρωτοβουλίας γονέων και πασχόντων από μεσογειακή ανεμία και στηρίζουμε τον αγώνα σας. Θα είμαστε εκεί και στην πορεία όποτε αποφασιστεί να γίνει. Στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Ελλάδος, ένα από τα πολλά που καταδεικνύει το πόσο σμπαραλιασμένο είναι, το πόσο το έχουν λαιλατίσει, το τι τραγική υποβάθμιση υπάρχει, είναι το πώς συμπεριφέρεται στο πιο ευαίσθητο μήμα του πληθυσμού, που αμή τι άλλο είναι οι παιδιατρικοί ασθενείς. Και θυμίζω και τη λίστα των χειρουργείων, τους χιλιάδες μικρούς ασθενείς που περιμένουν εδώ και χρόνια και σε αυτή την κυβέρνηση και στην προηγούμενη φέρνουν όλη ευθύνη. Θυμίζω και το ξεπούλημα της ογκολογικής μονάδας, που αν λέτε ακόμα ένα πιο ευαίσθητο θέμα δίνεται στα κοράκια του κεφαλαίου. Θυμίζω και το γεγονός, το οποίο πια έχουμε φτάσει να το θεωρούμε δεδομένο, ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία πρωτοβάθμια παιδιατρική περίθαλψη. Και αν δεν έχει ο πατέρας ή η μάνα να δώσει τον οβολό σε έναν παιδίατρο, δεν υπάρχει πρόσβαση σε κέντρο υγείας, σε νοσοκομείο, για τον εμβολιασμό και τον έλεγχο ενός πλάσματος που αναπτύσσεται. Και δεν πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτή τη βαρβαρότητα. Και έρχεται να προσθεθεί, το οποίο επίσης είναι χρόνια, αλλά τώρα έχει αρχίσει και ανοίγεται, και το ζήτημα των υπομεταγγιζόμενων έτσι ασθενών. Εγώ να σας πω, μία από την αφορμή που κατέβηκε σε αυτό το βήμα, πέρα ότι με τραβήξαν, είναι εδώ του πάσχοντα που μου είπε ότι έρχεται στο γεννηματά και για να βρούμε μονάδα να μεταγγιστεί ένας πάσχον με μία ή δύο φιάλες, που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι υπόθεση 6 ώρων, κάθεται 3 μέρες στο νοσοκομείο και εμείς ψάχνουμε να βρούμε φιάλες για να τον μεταγγίσουμε.
και τον κουτσοπαταγίζουμε. Βέβαια, δεν φτάνουμε και το στόχο ορισμένες φορές και είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Εδώ οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες και σίγουρα δεν είναι ατομικές και πρέπει να καταληφθούν. Και ξεκινάνε από το πιο απλό, σε ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από αυτό το κράτος για το κομμάτι της μετάγγισης, της προσφοράς, αν θέλετε, το τι είναι μεσογειακή αναιμία και μέσα από τους κοινωνικούς μαζικούς φορείς, μέσα από τα σχολεία, από την κοινωνία, οπωσδήποτε εκφράζεται, μέχρι και αυτό που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, τα παιδιά, οι συγγενείς τους, που είναι μια βαρύτατη υποστελέχωση, με εργαζόμενους που τρέχουν πάνω κάτω με ρεπό ανύπαρκτα, με μηχανήματα τα οποία είναι πολύ λιγότερα από αυτά που χρειάζεται, που από ό,τι έχω ακούσει και συμβαίνει και σε άλλα νοσοκομεία, όταν χαλάσουν, θα πρέπει και μια τεράστια γραφειοκρατία να περάσουν για να φτιαχτούν και να περάσουν τέλος πάντων και μήνες. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας σχεδιασμός από το κράτος για την κάλυψη των αναγκών. Και τι έχουμε? Έχουμε τη λογική του πάμε και όπου βγει, που αποτατέπει και μετά την ακούμε συνέχεια. Όποιος βρει αίμα, άμα βρει αίμα, όποτε βρει αίμα και όσο αίμα βρει. Και έχουμε και τη λογική της ατομικής ευθύνης. Ψάξε και βρες μόνος. Και η ατομική ευθύνη, θέλω να σας πω, δεν είναι μετακυλείται μόνο στον ασθενή και τον συνοδό. Μετακυλείται και στο γιατρό. Εμείς ξέρετε πόσες φορές έχουμε ανάγκη να μεταγγίσουμε και μας λέει η αιμοδοσία γιατί δεν έχουν. Από τους 5 που πρέπει να μεταγγίσετε, βρείτε τους 3. Τι σημαίνει βρείτε τους 3, ρε παιδιά, στο 2023. Είναι δυνατόν το 2023 τα κριτήρια της μετάγγισης να μην είναι η ασφάλεια του ασθενούς και επιστήμη και να είναι η διαθεσιμότητα? Δηλαδή, μας καλούν να δούμε την πραγματικότητα με το κεφάλι προς τα κάτω. Εντάξει, προφανώς και στεκόμαστε αντίθετοι σε αυτό που συμβαίνει, ότι στον ασφάλιστο, στα αναλώσιμα δεν είναι διαθέσιμα. Γιατί είναι ανασφάλιστοι και πρέπει να τα πληρώσουν. Και για μας είναι ανήθικο η υγεία να πληρώνεται σε οποιαδήποτε βαθμίδα και με οποιοδήποτε τρόπο, είτε έμεσα, είτε άμεσα, είτε από την τσέπη, από την ασφάλιση. Είναι αγαθό και με αυτό το μοτίβο πάμε. Προφανώς και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στα αιτήματα που βάζετε για τη μονιμοποίηση του προσωπικού, τις προσλήψεις, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τη σύγχρονη εκμετάλλευση της υγείας, της επιστήμης έτσι όπως πρέπει να είναι. Το στήσιμο μονάδων με σχεδιασμό που θα μπορούν και οι άνθρωποι που θέλουν να δώσουν να το δώσουν με ευκολία και να μην δυσκολεύονται, είτε θέλουν να πάρουν, ξέρω εγώ, ρεπό από τον ιδιωτικό τομέα που δουλεύουν και να έχουν το απόγευμα να το δώσουν. Και βέβαια διεκδικούμε και σεβόμαστε τη διεκδίκηση στο δικαίωμα όχι για ζωή απλά, αλλά για μια ζωή η οποία είναι αξιοπρεπής, είναι υψηλού επίπεδου, ώστε τα παιδιά σας να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο, να τρέχουν, να παίζουν, να τσακώνονται, χωρίς να λαχανιάζουν, χωρίς να κουράζονται, χωρίς αυτό να τους στοιχίζει και να τα κλείνει μέσα στο σπίτι.